Φίγλας, ανασύσκημο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπολιτικών και ταυτόχρονα και πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Άτλας, που είναι κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, το κομμάτι του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Βρεθήκαμε μετά από πρόσκληση της πρωταθλήτριας ομάδος της Ρόδου, της Ντογκανήσου, να έρθουμε στο νησί. Από την πρώτη στιγμή νιώθουμε μια απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους τους ανθρώπους του Ντογκανήσου για την πολύ καλή φιλοξενία που έχουμε και μας παρέχουν κάθε δίκαια να μας κάνουν τη διαμονή μας όσο δυνατόν καλύτερη. Μέχρι στιγμής είστε ευχαριστημένοι δηλαδή από τη διαμονή σας και περιμένουμε και ένα ευχάριστο παιχνίδι, έτσι. Βεβαίως και είμαστε, όπως είπα, και προηγουμένως ευχαριστημένοι και περιμένουμε και τη στιγμή να φιλοξενήσουμε και εμείς την ομάδα του Ντογκανήσου στην Αθήνα με την ανάλογη φιλοξενία. Η αρχή του πρωταθλήματος πότε αναμένεται? Περίπου στις 15 με 20 Φεβρουαρίου. Οπότε είναι σε κατάσταση προετοιμασίας τώρα τα σωματεία. Είναι σε κατάσταση προετοιμασίας. Λείπουν βέβαια τα πολλά φιλικά παιχνίδια που θα έπρεπε να υπάρχουν αυτό το διάστημα. Αλλά και αυτά τα λίγα πιστεύω ότι θα φανούν καλά για την προετοιμασία των ομάδων. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που βοήθησαν και στήριξαν την πρωτοβουλία την οποία πήραμε για να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών των αθλητών μπάσκετ και καρότσι. Αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν πρωταθλήματα Ελλάδος και κύπελα Ελλάδος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που έχουν ανοίξει την πόρτα και μας βοηθάνε και μας στηρίζουν σε οτιδήποτε ζητήσουμε. Αυτό που θέλω εγώ να παρακαλέσω όλο τον κόσμο και τους γονείς να δούμε στα παιδιά όλα που είναι μέσα στο σπίτι, να δούμε να αθληθούν και να ασχοληθούν με το μπάσκετ με καρότσι. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που κάναμε την πρώτη εθελοντική διοικούσα επιτροπή για να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία και να δώσουμε χαρά όχι μόνο στους αθλητές αλλά και στους ίδιους μας, στους εαυτούς μας που υπηρετούμε το άθλημα μπάσκετ με καρότσι. Για μας είναι τιμή και με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο το 2014 να είναι ευτυχισμένο και